In Business News. Τα νέα της γραφείας Λεμεσό εγκαινίασε Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως CDB Bank, ενδυναμώνοντας έτσι την παρουσία της στην πόλη. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος στον χαιρετισμό του σημείωσε πως η λειτουργία των νέων γραφείων της τράπεζας στη Λεμεσό έχει μεγάλη σημασία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και για την οικονομία της χώρας γενικότερα, καθώς αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση ότι αφήνουμε πίσω μας την περίοδο της αβεβαιότητας και της ύφεσης. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα για την ίδια την τράπεζα. Μια τράπεζα με μακρά παρουσία. Μια πετυχημένη παρουσία διαχρονικά, η οποία μετεξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση, με ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό, με επικέντρωση στον τομέα της χρηματοδότησης επενδυτικών ευκαιριών και στην διεθνή τραπεζική. Ο πρόεδρος της CDB Bank, Κυριάκος Χριστοφή, μιλώντας στη διάρκεια των εγκαινίων των νέων γραφείων στη Λεμεσό, τόνισε ότι η Τράπεζα Αναπτύξεως επενδύει συνεχώς στην παροχή αναβαθμισμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών και δίνει έμφαση στη σύσφυξη της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με εγχώριους πελάτες, επιχειρηματίες, ιδιώτες και θεσμικούς καταθέτες και επενδυτές. Η απόφαση της CDB Bank να αναβαθμίσει την παρουσία της στη Λεμεσό εντάσσεται στους κύριους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας και βασίστηκε στις αξιόλογες προοπτικές που προσφέρει ως η κατεξοχήν πόλη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την τελετή των εγγενείων των νέων γραφείων στη CDB Bank στη Λεμεσό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος και Επαρχός Λεμεσού, βουλευτές, φορείς και αξιωματούχοι της πόλης, διπλωμάτες, καθώς και εντόπιοι και ξένοι επιχειρηματίες.